85 εκατομμύρια εικόνες παιδικής πορνογραφίας κυκλοφόρησαν πέρυσι στο διαδίκτυο. Μελέτες δείχνουν ότι από το 2010 έχει σημειωθεί αύξηση 6.000% στα δεδομένα αυτά. Κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών και εταιρείες τεχνολογίας συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη και την Πέμπτη για μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την καταπολέμηση της διαδικτυακής παιδικής κακοποίησης. Όποια και αν είναι η κακοποίηση, τα θύματα που τολμούν να μιλήσουν θέλουν να ακουστούν, επειδή το τραύμα είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Όπως πολλοί επιζώντες, έζησα με φόβο και σιωπή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά είμαι επίσης μια από τις λίγες τυχερές, γιατί τελικά είχα πρόσβαση σε πόρους, βοήθεια και υποστήριξη που μου επέτρεψαν να γίνω αυτή που είμαι σήμερα και να κάνω αυτό το σκοπό, ώστε κανένα παιδί να μην χρειαστεί να περάσει αυτό που πέρασα εγώ. Στα 47 της χρόνια, η Ντανιέλα δεν φοβάται πλέον να μιλήσει. Ήταν πρώην μέλος της διοίκησης Ομπάμα και κακοποιήθηκε από την ηλικία των 6 ετών από ένα στενό συγγενή. Όταν ήταν έφηβη, βρήκε το θάρρος να το εκμυστηρευτεί στους γονείς της. Καλεί τα θύματα να μιλήσουν παρά τα σημάδια που το σημαδεύουν για μια ζωή. Νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο στίγμα και ντροπή και υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει κάπου αλλού, όχι στις οικογένειές μας, όχι στις κοινότητές μας και ότι είναι μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι τεράστιο. Γνωρίζουμε από στοιχεία ότι περίπου 1 στα 4 κορίτσια και 1 στα 8 αγόρια σε όλο τον κόσμο θα βιώσουν κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ως παιδιά. Και έτσι είμαστε πολλοί. Άλλοι περισσότεροι από εμάς είμαστε κρυμμένοι. Η UNICEF επισημαίνει ότι η διαδικτυακή κακοποίηση παιδιών είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο, μόλις μιας δεκαετίας. Όμως οι συνέπειες είναι ισόβιες, επειδή δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ξεχαστεί στο διαδίκτυο. Μιλάμε για εκατομμύρια εικόνες παιδιών που συνεχίζουν να κυκλοφορούν. Και όταν μια εικόνα κυκλοφορεί ξανά, τραυματίζεται ξανά και το παιδί. Το παιδί δεν μπορεί ποτέ να απαλλαγεί από αυτές τις εικόνες. Φανταστείτε ότι κακοποιηθήκατε στην παιδική σας ηλικία. Και καθώς μεγαλώνετε ως άτομο, αυτή η εικόνα εξακολουθεί να κυκλοφορεί εκεί έξω για σας για πάντα. Η φωτογραφία είναι αθάνατη. Δεν φεύγει ποτέ από το διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε τον περασμένο μήνα μέτρα για να ωθήσει τις εταιρείες τεχνολογίας να στοχεύουν καλύτερα αυτά τα δεδομένα και την προστασία τους. Το πιο σημαντικό για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη όσος χρόνος και αν χρειαστεί.